Σε έγγραφη καταγγελία προχώρησε σήμερα η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, καθώς όπως σημειώνει με έγγραφο του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, υπογεγραμμένο και από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Σερών, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Σερών, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας ενημερώνουν ότι από τις 16 Εβδόμου έως τις 21 του ίδιου μήνα το Νοσοκομείο Σερών θα λειτουργεί με αναισθησιολόγο σε εφημερία ετοιμότητας. Ο χειρουργικός τομέας δεν θα πραγματοποιεί καμία χειρουργική επέμβαση, ούτε θα δέχεται εισαγωγή ασθενούς που πιθανόν χρήζει χειρουργικής επέμβασης. Η ΜΕΕΦΤΙΚΗ γυναικολογική κλινική δεν θα δέχεται καμία εισαγωγή επιτόκου και θα παραπέμπεται σε όμορο νοσοκομείο και οι ασθενείς που χρήζουν διασωλήνωσης θα εξυπηρετούνται από ιατρούς της ΜΕΘ ή από τον εξειδικευμένο γιατρό του ΤΕΠ. Με λίγα λόγια δηλαδή θα αντιμετωπίζονται τα άκρως επείγοντα περιστατικά και ιδιαίτερα τα περιστατικά στα οποία δεν υπάρχει χρόνος για την ασφαλή διακομιδή του σε όμορα νοσοκομεία. Για την έλλειψη αναισθησιολόγου στο νοσοκομείο Σερών ρωτήθηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου Δημήτρης Μπαλαξής. Περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις εφημερίες των αναισθησιολόγων. Τα καταφέρνουμε οριακά. Είναι δύο οι αναισθησιολόγοι σήμερα που μιλάμε. Είναι δύο οι αναισθησιολόγοι. Έχουμε κάποια ενίσχυση με μερικές εφημερίες από την περιφέρεια, αλλά δεν φτάνει αυτή. Η ενίσχυση. Μένουν αρκετές ημέρες που προσπαθούμε πάντως να ξέρετε καθημερινά και σήμερα είχαμε για αυτή την προσπάθεια με διάφορες ενέργειες. Πιστεύω ότι σε μερικούς μήνες θα έχουμε μία επίλυση του προβλήματος, όχι δηλαδή 100% πληρότητα στις θέσεις των αναισθησιολόγων, αλλά μία πιο άνετη εργασία και για τους ίδιους, αλλά και για αυτούς οι οποίοι για τις χειρουργικές ειδικότητες. Μάλιστα. Είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει, σας είπα να πούμε, το λέω ανέκαθεν, ότι δεν υπάρχει προσφορά αναισθησιολόγων. Ξέρετε τι αναμονές χειρουργείων έχουμε? Πάρα πολλές. Διότι έχουμε 6 αίθουσες χειρουργείου και λειτουργούμε 1 ή 2 καθημερινά. Δηλαδή είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και όλα οφείλονται στην έλλειψη αναισθησιολόγων. Ο κ. Μπαλαξής τονίζει ότι έχει γίνει προκήρυξη. Ακολούθησε η κρίση, αλλά λόγω της γραφειοκρατίας ο αναισθησιολόγος που έχει προσληφθεί δεν μπορεί να έρθει ακόμη στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ο ίδιος σημειώνει ότι εντός του Αυγούστου ο γιατρός της συγκεκριμένης ειδικότητας θα έρθει στο νοσοκομείο. Η προκήρυξη έγινε, η κρίση έγινε, έχει διπροσωπευθεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι κινούμαστε στα γρανάζια της κρατικής γραφειοκρατίας και ακόμη δεν έχουμε τον διορισμό του, τη δημοσίευση δηλαδή στο ΦΕΚ. Για να έρθει ο άνθρωπος, έχει προσληφθεί, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω για τους λόγους, υπάρχει μια καθυστέρηση. Πότε θα έρθει, το Σεπτέμβριο με το 4ο δοκίμα? Πιστεύω ότι εντός του Αυγούστου θα έρθει. Προσπαθούμε βέβαια και εμείς να επισπεύσουμε, να πούμε, όλη αυτή την γραφειοκρατία, ούτως ώστε να έχουμε. Ναι, ωραία. Και θέλει το παιδί να έρθει, δηλαδή. Δεν είναι. Αλλά μόλις η γραφειοκρατία τον κρατά μακριά. Ναι, είναι τα γραφειοκρατικά τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνονται έτσι. Και φυσικά όταν υπάρχει μία προτεραιότητα, μία έκτακτη ανάγκη, αυτά πρέπει να φεύγουν έτσι χέρι-χέρι, να μην πω. Ηλεκτρονικά φεύγουν, αλλά θα πρέπει να συντομεύονται πάρα πολύ οι διαδικασίες. Τι απαντά ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σερών στα όσα ακούγονται περί συγχωνεύσεων νοσοκομείων της χώρας? Αν μου επιτρέπετε, κύριε Μπαλαξία, δει να λύσουμε αυτά τα ζητήματα, ακούμε φωνές και για συγχωνεύσεις νοσοκομείων της χώρας, έτσι. Αντί να λυθούν τα σοβαρά ζητήματα, κοιτάξτε, που αφορά το προσωπικό και την αύξηση υγειονομικών στα νοσοκομεία, ακούμε συγχωνεύσεις. Δεν είναι κακό. Ποιο δεν είναι κακό, το να συγχωνευτούν νοσοκομεία? Βεβαίως. Γιατί το λέτε δεν αυτό? Δεν είναι κακό. Διότι όταν σε μία ακτίνα, να δούμε, υπάρχουν 4 νοσοκομεία σε μία μικρή ακτίνα, καλύτερα να γίνουν 1 ή 2 μεγάλα, πλήρως εξοπλισμένα σε προσωπικό και τέτοιο, που να εξυπηρετούν όλη την περιφέρεια, παρά να λειτουργούν 3-4 με ελλιπές προσωπικό και με, καταλαβαίνετε τώρα. Μάλιστα.
Θα μπορούσε δηλαδή με τη συγχώνευση αυτών των νοσοκομείων, δεν ξέρω τι σχεδιασμό έχει η κυβέρνηση, να ενισχυθεί αναισθησιολογικά το μεγαλύτερο, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα.